Λοιπόν, αφού με προέτρεψε, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως συνήθως αναφέρει τον νόμο με άλλα τυροπολογία, με άλλα λόγια και λέει όπως εκτιμάει το Υπουργείο και όχι όπως εκτιμάει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα προκύψει μείωση 400-500 εκατομμυρίων. Πώς μπορεί να είναι πραγματικά ένα φθηνό ποιοτικό φάρμακο για όλους τους Έλληνες πολίτες ασφαλισμένους και ανασφάλιστους? Το πρώτο που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος έλεγχος σε όλη τη διαδικασία. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η δυνατότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και σε μία πορεία να παράγει τη συντριπτική πλειοψηφία των φαρμάκων. Το τρίτο που λέμε είναι ότι ο ΕΟΦ πρέπει να στελεχωθεί και όχι να αποστελεχωθεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω μαζί μου και την ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων του ΕΟΦ, οι οποίοι έχουν μείνει 120 άνθρωποι. Ναι, μας τα είπε ο κ. Λιτζέρης λίγο πριν. Εδώ ναι, δεν ξέρω γιατί ο κ. Λιτζέρης έκανε και μια δήλωση εχθές περίεργη, αντί να ζητάει το καλό του οργανισμού, στο οποίο προσφάτως προείσταται, ναι. Λέει ότι όλα πάνε καλά. Οι εργαζόμενοι λένε, παιδιά, έχουμε μείνει 120, μας βγαίνει η πίστη, μας βγαίνει το λάδι για να κάνουμε τους ελέγχους, και πάει λέγοντας. Άρα αυτά ναι, αλλά είναι... παρόλα αυτά όμως και οι εργαζόμενοι δεν το αρνούνται. Μπορεί να αποφύλλεται σε αυτούς και στον ιεραποστολικό του ζήλο, αλλά εγγυώνται ότι τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν εδώ είναι ασφαλή. Δεν μπορείτε εσείς να σπαίνετε αφιβολίες και να λέτε ότι δεν είναι ασφαλή. Όχι, υπάρχουν στελέχη δικά σας που όχι, το λένε. Όχι, όχι, παρακολουθήστε το αυτό το πράγμα με την τροπολογία που καταθέτει ο κύριος. Γιατί άλλωστε δεν είναι, γιατί να μην έρθει ξεχωριστά, τέλος πάντων έρχεται σαν τροπολογία. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δημιουργεί μια κατάσταση όπου με ευκολία μια πολυεθνική γενοσύμων μπορεί να κάνει επίθεση στην Ελλάδα με φτηνό γενόσημο, να κατακλείσει την αγορά, και εκεί που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι θα μαζέψουμε 100 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, δεν μιλάει για την ιδιωτική. Ναι. Γιατί το φτηνό φάρμακο δεν αφορά τη δημόσια μόνο δαπάνη, αφορά και την αυτή ιδιωτική. Δεξιά στροφή, ναι. Καμία δεξιά στροφή. Μιλάτε για το ιδιωτικό, τι σας νοιάζει σας? Ποιο? Είστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πρέπει να αλλάξατε ιδιωτική θέση. Ότι από την εποχή του 1944, όταν η δεξιά υποδούλωνε την Ελλάδα, υπήρχε το βιβλίο του κυρίου Μπάτση. Ευτυχώς ποτέ δεν υποδουλώσατε εσείς. Υπήρχε ευτυχώς. Το βιβλίο του κυρίου Μπάτση. Ευτυχώς το είπε ο Κύρκος στο τέλος του. Είπε ευτυχώς ποτέ δεν υποδουλώσατε εσείς. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Ευτυχώς ποτέ δεν υποδουλώσατε εσείς. Ευτυχώς για την Ελλάδα. Πράγματα, οι συμφωνίες, ευτυχώς για την Ελλάδα που δεν βγήκαν την Αλβανία. Ευτυχώς. Λίγο σεβασμό στην ιστορία. Με την Αγγλία. Ευτυχώς που δεν την υποδουλώσατε εσείς. Τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε στο πέσα. Το σπεντάλε τώρα. Τι σα είπε ότι υποδουλώσαμε την Ελλάδα του 44. Τι τραβάει. Δεν γνωρίζετε τις συμφωνίες που έκανε η τότε ελληνική κυβέρνηση με την Αγγλία. Δεν γνωρίζετε τις συμφωνίες που έκανε. Παρακαλώ. Σε φιλιακές καταστάσεις για να σα πω. Εσύ λοιπόν. Μην παίζουμε τα πάλια. Κάτσε και η βιομηχανία. Να ολοκληρώσω και θα μιλήσω. Και η αγροτική οικονομία. Από πότε θα ενδιαφέρει. Όλα αυτά που την καθοδήγηση του κουβέ, τώρα με το οποίο, αυτά με τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, αν θέλετε είμαστε ενάντια, είμαστε στα υπερκέρδη και στα συμφέροντα και των φαρμακοβιομηχάνων και αυτών που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και εκείνων που αν θέλετε εξυπηρετούν συμφέροντα πολιτικών. Κύριε Βίτσα, δύο λεπτά, διότι εδώ αυτά το Υπουργείο Υγείας τα έχει δώσει. Έτσι, τους καταλόγους του. Εδώ πέρα λέει. Έχει δώσει, για παράδειγμα, διάφορα φάρμακα. Έχει εδώ. Φάρμακο, Παριέτ και τα λοιπά, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά παρουσία ναι. Φαρμακοποιού, μιλάτε εσείς να πω εγώ. Λέω εγώ. Επιδρέω τον κατάλογο. Μείον 7% σε αυτό. Mm-hmm. Μείον 26% σε αυτό στην τιμή του. Μείον 2, μείον 6, μείον 6, μείον 36%. Είναι γενώσιμα, είναι off-patent. Off-patent. Μείον 17, μείον 19, μείον 6, μείον 34, μείον 38, μείον 48, μείον 45, μείον 22. Δηλαδή έχει δώσει έναν κατάλογο. Τι, δεν ισχύει αυτό. Να με επιτρέψετε να πω. Παρακαλώ. Που είμαι και. Ναι, εντάξει, δεν θα σα πάρω τη δουλειά. Όχι, όχι.